Αυτό το φόρουμ θα αποτελέσει ένα τακτικό σημείο αναφοράς τα επόμενα χρόνια και μήνες. Διαβάζοντας κάποια άρθρα στον τύπο πριν φτάσω εδώ στην Αθήνα, είχα την εντύπωση ότι θα είχαμε μια σύνοδο κορυφής προβλημάτων όπου θα ερχόταν οι χώρες να παραπονεθούν. Αντίθετα, καταλήξαμε με μια διάσκεψη κορυφής λύσεων, με συγκεκριμένες λύσεις και προτάσεις για το πώς θα προχωρήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι εμείς βέβαια μοιραζόμαστε την ίδια θάλασσα, την ίδια περιοχή, καταργόμαστε όμως από και προερχόμαστε από διαφορετικές πολιτικές προοπτικές. Να υπογραμμίσω τρία σημεία στη δήλωση, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον της Ευρώπης. Το πρώτο είναι συγκεκριμένα η στήριξη που προσφέρουμε στην Κομισιόν και στο σχέδιο Juncker και στην διεύρυνσή του. Μια ενιαία λοιπόν φωνή λέει ότι εμείς στηρίζουμε την Κομισιόν για τον διπλασιασμό των πόρων που θα αφιερωθούν στο σχέδιο Juncker για να είναι επιτυχές. Ξέρουμε ότι υπάρχουν γραφειοκρατικά προβλήματα, δεν είναι τέλειο, όμως αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές συνεισφορές και συμβολές της Κομισιόν τα τελευταία χρόνια. Δεύτερο σημείο, λέμε ότι το τωρινό σύστημα αντιμετώπισης μετανάστευσης στην Ευρώπη δεν είναι αποτελεσματικό. Το Δουβλίνο δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα. Και εδώ έχουμε έξι χώρες που λένε ότι αυτό θα πρέπει να το διορθώσουμε, ώστε να παραμείνει η Ευρώπη ένας σημαντικός παράγοντας και να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί υπό τη σκοπιά της νέας πραγματικότητας που αντιμετωπίζουμε. Και το τρίτο, και θα ήθελα να το τονίσω, για πρώτη φορά εδώ και πολλούς μήνες, μία ομάδα χωρών αναφέρει και τονίζει την ανάγκη για την κοινωνική Ευρώπη. Αυτή είναι μία φράση η οποία ξεχάστηκε και αφαιρέθηκε από το ευρωπαϊκό λεξικό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Επανερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι θα στηρίξουμε την εξέλιξη της Ένωσης, ώστε να επανέλθει στην ιδέα αυτή, όχι μόνο για να προστατεύσει, αλλά και για να ενισχύσει ακριβώς την έννοια της κοινωνικής Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Joseph.